Δύο νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ το απόγευμα τη Δευτέρα. Ο συνολικό των αριθμών των κρούσματων ανέρχεται σε 2.918, εκ των οποίων το 55% είναι άνδρε. Είναι οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 4, ενώ από την έναρξη τη πανδημία έχουν καταγραφεί συνολικά 179 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι τα 76 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 12. Από το σύνολο των 2018 κρούσματων τα 637 θερούνται σχετιζόμενα με το ταξίδι από το εξωτερικό, τα 1695 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 48 έτη, ενώ η μέση ηλικία των θανόντων είναι τα 76 έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά του συνόλου των κρουσμάτων σε σχέση με χθε είναι ένα κρούσμα, καθώ όπω επισημαίνει ο οργανισμό, ότι ο συνολικό αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχει αναθεωρηθεί κατόπιν ελέγχου των δεδομένων. Στα 115 έχουν φτάσει επισήμω τα κρούσματα του κορονοϊού στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύμφωνα με τι τελευταίε ανακοινώσει. Σύμφωνα με τον Αθημαϊκό τύπο, 5 νέα κρούσματα που προσθέθηκαν στην περιοχή το Σάββατο προέρχονται από τον νομό τη Ξάνθη. Κατά τα άλλα, η νόσο εξελίσσεται ομαλά για όσου νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, κατά κύριο λόγο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη. Συνολικά, μαζί με τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ο συνολικό αριθμό για την Ξάνθη αγγίζει πλέον τα 80. Επίση, ένα ακόμη κρούσμα εντοπίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίε, θετικό αλλά συμπτωματικό εντοπίστηκε κάτοικο τη Ξάνθη κατά τη διάρκεια εξετάσεων στο νοσηλευτικό ίδρυμα.